Είναι η Έλληνα Παπαρίζου και ξεσηκώνει την Αμερική. Τραγουδώντας νησιώτικα, η τραγουδίστρια ταξίδισε μέχρι το Λος Άντζελες για να βρεθεί στα βραβεία Γκάμπι. Ελληνικά τραγούδια και ελληνικό φαγητό από τα χεράκια της Αργυρός Μπαρμπαρίγου είχαν την ευκαιρία να γευτούν οι Έλληνες ομογενείς στο πάρτι που ακολούθησε μετά τη λήξη των βραβείων. Το after party που ακολούθησε στα στούντιο της Paramount Picture, η Έλληνα Παπαρίζου ερμήνευσε ζωντανά όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, καθώς και τραγούδια με άρωμα Ελλάδας. Το γαστρονομικό μενού της βραδιάς είχε επιμεληθεί η Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και με μακιγιάζ του Γιάννη Μαρκετάκη, η τραγουδίστρια έκλεψε τις εντυπώσεις. Κάθε δύο χρόνια διοργανώνεται μια ειδική βραδιά στο Λος Άντζελες, όπου και βραβεύονται τα πιο λαμπερά ελληνικής καταγωγής αστέρια που διαπρέπουν στην Αμερική, έτσι και φέτος. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η ηθοποιός Τζένι Πούλος, πρωταγωνίστρια της σειράς Flipping Out. Το παρόν έδωσαν η Ολυμπία Δουκάκης, η Μελίνα Κανακαρίδης, η Πατρίσια Φίλτ και πολλοί άλλοι. Το πρόγραμμα άνοιξε με την προβολή της ταινίας Σαν. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ήταν εκεί μαζί με τη βραβευμένη με Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου Ολυμπία Δουκάκης. Η μεγάλη βραδιά συνεχίστηκε με την Έλληνα Παπαρίζου να τραγουδά με Ελίνα Μερκούρη και να συγκινεί. Ο Σταν με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη ανέβηκαν με τη σειρά τους πάνω στη σκηνή για να δώσουν βραβείο στον Ελληνοκαναδό ηθοποιό Χρήστο Διαμαντόπουλο. Ενώ το παρόν στην εκδήλωση έδωσε και ο δημοφιλής σκηνοθέτης Γκρέγ Γαϊτάνης, ο οποίος και βραβεύτηκε καθώς και η στυλίστρια Πατρίσια Φιλτ για την καμπάνια της Τρώγει Ελληνικά.